Πριν ξεκινήσουμε, θέλω να δώσουμε όλοι μαζί ένα θερμό χειροκρότημα σε όλες τις εταιρείες που τόλμησαν να συμμετέχουν σε αυτή την πρώτη προσπάθεια του θεσμού και παρουσίασαν τα προϊόντα τους ως τα καλύτερα του φαρμακείου. Αυτές οι οποίες πίστευαν πραγματικά ότι έχουν τα καλύτερα προϊόντα του φαρμακείου. Συνέχεια θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τη διοίκηση των δύο εταιριών, τον κύριο και την κυρία Χαραμή και το Σίμω το Σημειονίδη με την Εύφη τη Σημειονίδου, οι οποίοι πραγματικά μας ενέπνευσαν και στήριξαν αυτή την προσπάθεια και πραγματικά την έκαναν κάτι διαφορετικό, όπως θα έχετε διαπιστώσει εσείς οι δύο που συμμετείχατε και θα διαπιστώσετε αυτοί που δεν συμμετείχατε γιατί είναι κάτι διαφορετικό. Ένα χειροκρότημα παρακαλώ. Πριν ξεκινήσουμε την απονομή, ήθελα λίγο να θέσω το προφίλ αυτού του θεσμού, του καινούργιου που ξεκινήσαμε, και γιατί είναι κάτι διαφορετικό. Υπάρχουν πολλοί θεσμοί βραβείων στην Ελλάδα, περισσότεροι τους ξέρετε. Αυτό το οποίο θέλαμε να παρουσιάσουμε είναι κάτι διαφορετικό σε ένα θεσμό βράβευσης προϊόντων φαρμακείου, για τα οποία κρίνει το καταναλωτικό κοινό, οι τελικοί σας πελάτες. Και θέλαμε να το κάνουμε με έναν τρόπο ιδιαίτερο, με έναν τρόπο εντελώς διάφανο και εντελώς αντιπροσωπευτικό των προϊόντων που παρουσιάζονται ως τα καλύτερα του φαρμακείου. Χαίρομαι που έχετε τόσο πίστη στα προϊόντα σας και όντως αυτό αποδείχθηκε και στα νούμερα. Χαρακτηριστικά θα σας πω ότι στις περισσότερες περιπτώσεις οι διαφορές μεταξύ των προϊόντων πρώτου, δεύτερου, τρίτου ήταν πάρα πολύ μικρές. Και μάλιστα υπήρχαν περιπτώσεις που ήταν ακόμα και μονοψήφιες σε έναν αριθμό ψήφων που άγγιξε τις 4.000. 4.000 καταναλωτές μπήκαν στη διαδικασία να περάσουν περίπου ένα λεπτό που διαρκούσε η διαδικασία ψηφοφορίας για να επιλέξουν στην κάθε κατηγορία το αγαπημένο τους προϊόν. Άρα όντως ήταν πολύ κοντά οι εταιρείες και αυτό δείχνει ότι τα προϊόντα τους που τόσο τα πιστεύουν είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο τόσο σαν ποιότητα, όσο και στην αντίληψη που έχει το κοινό για αυτά. Τα προϊόντα ήταν περίπου 35 συνολικά στις περίπου 10 κατηγορίες τις οποίες βραβεύσαμε. Πιστεύουμε ότι του χρόνου θα γίνουν και ακόμα περισσότερα. Ο κόσμος ήταν, όπως σας είπα, περίπου 4.000 και οι επισκέπτες οι συνολικοί των σελίδων των βραβείων ξεπεράσανε τους 10.000 μοναδικούς επισκέπτες. Το κυριότερο όμως για εσάς που συμμετείχατε δεν είναι αυτό. Είναι η προβολή την οποία θα πάρετε και από τα δύο μέσα και από τις δύο εταιρείες στην πορεία των επόμενων μηνών. Και αυτή πιστεύουμε ότι θα είναι η μεγάλη δύναμη του συγκεκριμένου θεσμού που πιστεύουμε ότι και τα επόμενα χρόνια θα ανθοφορήσει. Ευχαριστώ πολύ. Στην κατηγορία Φροντίδα Προσώπου και Σώματος, το χρυσό βραβείο πηγαίνει στη Pharmacept για το προϊόν Pharmacept Hygienic Shower. Ασημένιο βραβείο στην Ανάπλασης για το προϊόν Ανάπλασης Έλαιος Σύσφυξης Σώματος και Στήθους. Το χάλκινο βραβείο πηγαίνει στην εταιρεία Pierre Fabre Hellas για το προϊόν Aven Hydrans Aqua Gel. Στην κατηγορία Δερματολογικά Προβλήματα, το χρυσό βραβείο πηγαίνει στην Pierre Fabre Hellas για το προϊόν Aven Clearance Gel Netoyant. Το ασημένιο βραβείο πηγαίνει στην εταιρεία Ανάπλασης για το προϊόν Ανάπλασης RPNGL Έλαιο Μαλλιών. Στην κατηγορία Φροντίδα για τον Ήλιο, το χρυσό βραβείο πηγαίνει στην εταιρεία Ederment για το προϊόν Luxurious Sun Care Invisible Spray SPF 30 by Ederment. Το ασημένιο βραβείο πηγαίνει στην εταιρεία Ανάπλασης για το προϊόν Ανάπλασης Αντιλιακή Κρέμα SPF 30. Το χάλκινο βραβείο πηγαίνει στη Fresiderm για το προϊόν Fresiderm Sunscreen Velvet. Στην κατηγορία Φροντίδα Βρεφικού Δέρματος, το χρυσό βραβείο πηγαίνει στη Pharmacept για το προϊόν Pharmacept Baby Care Mild Bath. Το ασημένιο βραβείο πηγαίνει στη Fresiderm για το προϊόν Fresiderm Baby Cream. Το χάλκινο βραβείο πηγαίνει στην Procter & Gamble Ελλάς για το προϊόν Pampers Premium Care Pannes.
Στην κατηγορία άγχος, αϊπνία και ενίσχυση ανοσοποιητικού. Το χρυσό βραβείο πηγαίνει στην εταιρεία X4 Nutrition για το προϊόν Better You Deluxe Plus, βιταμίνη D και K2. Το ασημένιο βραβείο πηγαίνει στην εταιρεία Μητροπέτρος και Σία για το προϊόν Φιλέβια, συμπλήρωμα διατροφής Αρόνιας. Το χάλκινο βραβείο πηγαίνει στην εταιρεία Win Medica για το προϊόν Βαλετονίνα με μελατονίνη και βαλεριάνα. Στην κατηγορία Βήχα, Συνάχη, Πονόλεμος, το χρυσό βραβείο πηγαίνει στην εταιρεία Procter & Gamble Ελλάς για το προϊόν Vicks Vaporab. Το ασημένιο βραβείο πηγαίνει στη Pharmacin για το προϊόν Prospan. Το χάλκινο βραβείο στη Bennett Φαρμακευτική για το προϊόν Benleaf. Στην κατηγορία Ενοχλής Πρεπτικού, το χρυσό βραβείο πηγαίνει στην εταιρεία Zarbi και Sia για το προϊόν Zarbis Laxanay Junior. Το ασημένιο βραβείο πηγαίνει στην εταιρεία iFron για το προϊόν Bifolac Restore. Στην κατηγορία Pony, το χρυσό βραβείο απομνέμεται στην εταιρεία Baus Health για το προϊόν Niflamol. Το ασημένιο βραβείο πηγαίνει στην εταιρεία Adelco για το προϊόν Algine Αναλγητικό Αντιπυρετικό. Στην κατηγορία Πρώτες Βοήθειες, το χρυσό βραβείο πηγαίνει στην εταιρεία Win Medica για το προϊόν Sorfagen σε σπρέι και τζέλ. Το ασημένιο βραβείο πηγαίνει στην εταιρεία Κώστας Παπαέλληνας για το προϊόν Levcoplast Barrier and Levcoplast Ταινία Στερέωσης. Στην κατηγορία Εντομοαποθητικά Αντιφθυρικά, το χρυσό βραβείο πηγαίνει στην εταιρεία Unipharma Cleon Cetis για το προϊόν Repel Spray. Το ασημένιο βραβείο πηγαίνει στη Pharmacept για το προϊόν Pharmacept Kid Care X-Lice Cologne. Το χάλκινο βραβείο πηγαίνει στην εταιρεία BENF Benefit Ελλάς για το προϊόν M-Free. Στην κατηγορία Στοματική Υγιεινή, το χρυσό βραβείο πηγαίνει στην Procter & Gamble Ελλάς για το προϊόν Oral-B Pro 750 ηλεκτρική οδοντόβουτσα. Το ασημένιο βραβείο πηγαίνει στην εταιρεία Pierre Fabre Ελλάς για το προϊόν Elgidium Anti-Plaque Toothpaste. Το χάλκινο βραβείο πηγαίνει στην εταιρεία Fresiderm για το προϊόν Fresiderm Black & Polish Toothpaste. Στην κατηγορία Φροντίδα Ματιών Γυαλιά, το χρυσό βραβείο πηγαίνει στην Σίλακ Ελλάς για το προϊόν Σίλακ. Στην κατηγορία Φροντίδα Ματιών Ξηροφθαλμία, το χρυσό βραβείο πηγαίνει στην εταιρεία Baus Health για το προϊόν Artelac.